Η στόχη μου είναι καταρχήν ένα καινούριο πρωτάθλημα, στο οποίο ήρθα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να αγωνίζομαι περισσότερο και θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να πετύχω πάρα πολλά πράγματα. Πώς το είδες το σημερινό φιλικό, τι εντυπώσεις αποσκόμισες και για τον Ολυμπιακό αλλά κυρίως και για την ομάδα σου? Εντάξει, για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ νωρίς, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά του. Είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν έτοιμη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί ξεκινάνε σύντομα οι υποχρεώσεις μας για το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Διακρίνεις διαφορές στο γερμανικό τρόπο παιχνιδιού σε σχέση με το ιταλικό? Σίγουρα το γερμανικό το ποδόσφαιρο είναι πιο δυνατό και πιο γρήγορο. Το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει πιο πολύ τακτική. Πήγε, όπως γνωρίζεις και εσύ, η φημολογία και τα σενάρια ότι μπορεί να ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός ζήταγε τον ιδανισμό σου. Τελικά, πόσο κοντά βρέθηκε ο Ολυμπιακός σε σένα, πόσο το σκεφτόσουν εσύ να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα? Όπως προείπα, εγώ έκανα την επιλογή μου. Με τιμάει βέβαια όλο αυτό το σενάριο, αλλά η επιλογή μου ήταν να συνεχίσω στο εξωτερικό και θέλω να πετύχω πάρα πολλά πράγματα στην Bundesliga. Το γεγονός ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού ακούσε την ομάδα σου και χειροκρότησε εδώ οι Έλληνες που ήταν, τι σημαίνει αυτό για σένα? Δεν έχεις το εξωτερικό έτσι? Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όπως είπα, είναι τιμή μου, και γιατί και εγώ κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα να κλείσω την καριέρα μου στα ελληνικά γήπεδα και θέλω να πάρω τίτλους με ελληνική ομάδα. Χωρίς να θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν η ΑΕΚ και ήταν ο ΠΑΟΚ. Να σε καλά. Καλή επιτυχία.